Ο Δημήτρης Μαρεύης, ο οποίος είναι ναι. ο διευθυντής του σύνταξης του thenewspaper.gr. Δημήτρη, καλή σου μέρα. Καλημέρα και περαστικά, σιδερένια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα αρχίσουμε λοιπόν από αυτό που μόλις αναφέραμε, από την απέτηση του δράστη να πληρωθεί το φέρετρο της συζύγου του, που σκότωσε ο ίδιος, από την οικογένεια της Καρολάιν. Αυτό πράγματι, όπως είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, εντάσσεται στη γενικότερη, από ό,τι φαίνεται, φιλοσοφία ζωής του φερόμενος δράστη. Δηλαδή, ο ίδιος συντηρούνταν ουσιαστικά με χρήματα της οικογένειας της Καρολάιν. 1.000 ευρώ το μήνα έδιναν οι γονείς της στο ζευγάρι. Ναι. Να πούμε ότι είναι ευκατάστατη. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν για την οικογένεια αυτή, την οικογένεια Κρούτς. Είναι ευκατάστατος. Ο πατέρας της Καρολάιν δηλαδή έχει μια καλή οικονομική κατάσταση. Μπορούσε να στέλνει αυτά τα χρήματα και το έκανε για το παιδί του. Και το οικόπεδο του πλήρωσαν, Δημήτρη. Ναι. Επίσης, ακριβώς, του πλήρωσαν το οικόπεδο ύψους 50.000 ευρώ προκειμένου να χτίσει εκεί το σπίτι. Και θα του έδιναν, οι πληροφορίες μου λένε αυτό, και άλλα χρήματα. Σωστά. Προκειμένου να καλύψει κάποια έξοδα για την ανέγερση της μεζονέτας που ήθελα να χτίσουν. Συγγνώμη, Δημήτρη, επειδή εγώ το ακούω πρώτη φορά αυτό. Ναι, και εγώ. 1.000 ευρώ το μήνα είναι δεδομένο ότι η οικογένεια. 1.000 ευρώ το μήνα. Παρόλο που δούλευε ο δράστης, εργαζόταν εκεί, υποτίθεται αυτό που έχουμε στο μυαλό μας μέχρι στιγμής, είναι ότι είχε μια πολύ καλή δουλειά και ήταν οικονομικά άνετος. Ναι. Αυτό φαίνεται πράγματι ότι ισχύει, ότι έπαιρνε αρκετά καλά χρήματα από τη δουλειά του. Προφανώς η καλή ζωή που ζούσε ή που ζούσαν, δεν το ξέρω, δεν το επαρκούσαν τα χρήματα. Δημήτρη, οι γονείς πάντως έδιναν τα χρήματα κάθε μήνα. Δημήτρη, υπάρχει και μια πληροφορία από τη μεριά του συγκροτήματος των νέων, ότι αυτές τις μέρες πριν συλληφθεί, διαπραγματευόταν με διάφορους τεχνικούς τα του σπιτιού, πώς θα χτίσει το σπίτι, ακριβώς. Πώς θα γίνει πισίνα. Ισχύει. Ισχύει, Ισχύει η πληροφορία, ακριβώς. Ισχύει η πληροφορία, ενώ Ανδρέα. Ενώ είχε σκοτώσει την Καρολάιν. Ενώ είχε σκοτώσει την Καρολάιν. Μάλιστα, η δικαιολογία τους αστυνομικούς, γιατί προφορούσε κανονικά τις διαδικασίες, ήταν πως όλο αυτό ήταν ένα όνειρο της Καρολάιν και ήθελε να το εκπληρώσει και μετά θάνατο. Έτσι. Δηλαδή, τη σκότωσε και για 37 ημέρες οργάνωνε το χτίσιμο νέου σπιτιού, το οποίο οικόπεδο είχαν αγοράσει οι γονείς της Καρολάιν. Και προσέξτε μία λεπτομέρεια στο όνομα του πιλότου, το οικόπεδο που αγόρασαν οι γονείς της Καρολάιν. Οι γονείς της Καρολάιν έβρισαν τις 50.000 ευρώ στο όνομα του πιλότου. Ήταν εξαδιαιρέ του, παιδιά. Το λιγότερο είναι αυτό. Το λιγότερο. Το σημαντικό που είπε ο Δημήτρης είναι ότι υλοποιώ σε πένθος το όνειρο της Καρολάιν. Αυτό είναι. Και θα σας πω και λεπτό. Και είπε και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε. Δημήτρη, εσείς έχετε κάνει πολύ καλό. Συγγνώμη για να μισό λεπτό. Πολύ καλό ρεπορτάζ στην Αλόνισο. Έχετε έρθει σε επαφή με την οικογένεια της Καρολάιν? Μπορείς να μας μεταφέρεις κάποιες πληροφορίες? Κοίταξε να δεις. Η οικογένεια της Καρολάιν συνεχίζει να είναι συγκλονισμένη. Η μητέρα μέχρι χθες που την είδαν δικοί μας άνθρωποι, δηλαδή η δημοσιογράφη του The Newspaper, από μακριά, γιατί δεν θέλει να δεχτεί κανέναν πέρα από το δικηγόρο της και στενούς φίλους, κάποιους Βρετανούς πολίτες που διαμένουν και αυτοί στην Αλόνισο. Κλαίει όλη τη μέρα, δεν μπορεί να πιστέψει τι κακό την έχει βρει. Και τώρα το μοναδικό της μέλημα είναι η επιμέλεια της μικρής Λιδίας. Αυτό και μάλιστα πρέπει να σας μεταφέρω και την επιθυμία όλου του νησιού. Δεν είναι μόνο της οικογένειας. Το νησί θέλει να αγκαλιάσει το κορίτσι αυτό. Θέλει να έρθει στην Αλόνισο, να έρθει στο σπίτι, στο πατρικό της Καρολάιν. Και όλοι οι κάτοικοι μου λένε, μου το μεταφέρουν καθημερινά, ότι την περιμένουν πώς και πώς να τη μεγαλώσουν σαν δικό τους παιδί. Βέβαια. Αυτό λέγεται πένθος. Αυτό είναι το πένθος. Δεν είναι πένθος να χτίζω σπίτι δήθεν στη μνήμη και υλοποίηση ονείρου της νεκρής και που έχω σκοτώσει. Να πάμε με κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι η Καρολάιν είχε πολύ κακές σχέσεις με τους γονείς του πιλότου. Τι ισχύει, Δημήτρη, από το ρεπορτάζ που έχεις κάνει? Η αλήθεια είναι ότι ο πιλότος φέρεται να έχει απομονώσει πλήρως την Καρολάιν και γενικότερα το ζευγάρι να έχει απομονωθεί από όλους και από όλα. Γι' αυτό το λόγο και από τους ίδιους τους γονείς είχε απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα, τόσο ο ίδιος όσο και η Κάρολ, αλλά και από τους γονείς της Καρολάιν στην Αλόνισο. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανείς από τους δύο γονείς τους δεν είχαν δει το παιδί μέχρι τη μέρα της κηδείας. Επειδή τους είδα, τους συνάντησα στο πλοίο, στο λιμάνι του Βόλου, όπου μεταφερόταν η σωρός της Καρολάιν, ήταν η πρώτη φορά
που στην Αλόνισο είδαν αυτοί οι άνθρωποι και οι δύο, δύο γιαγιάδες και η άλλη γιαγιά, γιατί ο πατέρας της Καρολάιν, ο άνθρωπος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και βρίσκεται στο σπίτι. Είναι η πρώτη φορά που αντικρίσαμε το για να παιδί. Καταλάβω, δεν το έχω ανέβει το παιδί από τη μέρα που γεννήθηκε. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτό, ακριβώς. Το ίδιο και οι γονείς του πιλότου. Mm-hmm. Και οι δύο γονείς. Με ναι. το πρόσχημα του COVID ή ήταν επειδή ή αποστηρωμένο περιβάλλον, δεν βλέπω κανένα. Μα δεν είδες ο γάμος, υπήρχε ένα καθεστώς απομάκρυνσης, ένα καθεστώς προστασίας. Ο γάμος στην Πορτογαλία, τα λέει όλα. Χωρίς να το γνωρίζει ακριβώς κανείς. Δηλαδή, παιδιά, εγώ έχω και φίλους μου που έχουν παντευτεί στο εξωτερικό οι δυο τους και έρχονται εδώ και μια χαρά με τις οικογένειες τα παιδιά. Τη γυναίκα τους. Όχι, ήθελα να πω ότι δεν σημαίνει κάτι ο γάμος. Έγινε κρυφά ο γάμος. Πότε το έμαθαν δηλαδή οι γονείς ότι παντρεύτηκαν τα παιδιά στην Πορτογαλία? Το μάθανε μετά από πολύ καιρό? Το μάθανε αμέσως μετά. Μόλις επιστρέψανε, μετά από λίγες ημέρες, το πληροφορήθηκαν. Δημήτρη... Και έπεσαν από τα σύννεφα, γιατί ήθελαν να είναι στις χαρές των παιδιών. Δημήτρη, επειδή έχεις κάνει ρεπορτάζ και μένα με εντυπωσίασε, θέλω τη γνώμη σου για τα δημοσιεύματα μέρους του ημερολογίου αποκαλυπτικό από την Daily Mirror. Daily Mail. Καλά. Mail, ναι, Daily Mail. Δηλαδή έχουν βγει κωδικοί, αποκωδικοποιούν το ναι. τι λέει. Και αν ισχύουν αυτά, αν ξέρεις, γι' αυτό σε ρωτάω, είναι, τι να σου πω, μεγάλο εργαλείο για την ανάκριση περαιτέρω. Ναι, απλά το θέμα του ημερολογίου δεν κάνει το αγγίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Ας είμαστε επιφυλακτικοί, θα σας πω εγώ, με όλα αυτά. Ας είμαστε επιφυλακτικοί. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει προς το παρόν στη δικογραφία κάτι τέτοιο. Αλλά είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό αφήσουμε. Η Daily Mail είναι ψιλοκιτρινούλα, για να καταλάβω. Ναι, αυτό αφήσουμε, αυτό αφήσουμε. Αδρέα μου, καθόλου αυτό το θέμα. Ναι, αν είναι, εντάξει. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω και κάποια να υπενθυμίσουμε κάτι ακόμα, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Νομίζω ότι το είπες την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι ανοίγοντας το παράθυρο από το σπίτι της Καρολάιν, βλέπεις τον τάφο της. Ότι το σπίτι είναι 50 μέτρα μακριά. Καλά τα λέω? Είναι 50 μέτρα μακριά. Η μητέρα της Καρολάιν πήγε την Παρασκευή για πρώτη φορά μετά από πολλές ημέρες στον τάφο της κόρης της, γιατί ήταν τα τηλεοπτικά μέσα απ' έξω και δεν ήθελε να έχουν την εικόνα της. Η επιθυμία των γονιών ακόμα αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει. Νομίζω ότι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Είναι έτσι όπως ακριβώς το βλέπουμε στα πλάνα δίπλα μας. Να σας πω κάτι άλλο όμως, μια άλλη πληροφορία. Ο πιλότος φαίνεται να έχει πει σε ανθρώπους του περιβάλλοντος του, στον αδερφό του και σε άλλους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούσε αυτές τις 37 ημέρες, ότι φοβόταν πάρα πολύ να πάει στο μνημόσυνο της Καρολάιν στην Αλόνισο. Ναι, το διαβάζω. Γιατί ακριβώς φοβόταν, έτσι, φοβόταν τι ακριβώς, φοβόταν την αντίδραση των κατοίκων. Mm. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, οι κάτοικοι είχαν υποψιαστεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Και το είχαν υποψιαστεί από την ημέρα της κηδείας, όπου ο πιλότος εντός του Ιερού Ναού δεν πλησίασε στα 2 μέτρα το φέρετρο της άτυχης Κάρολ. Και βεβαίως δεν την αποχαιρέτησε ποτέ, όπως κάνουμε όλοι οι άνθρωποι όταν χάνουμε έναν δικό μας άνθρωπο. Πηγαίνουμε, τον χαιρετάμε στο τέλος μέχρι να κλείσει το φέρετρο μακάβρια κουβέντα και να τον οδηγήσουμε στην τελευταία του κατοικία. Αυτό δεν έγινε ποτέ από την πλευρά του πιλότου και αυτό πρέπει να σας πω ότι έβαλε σε σκέψεις, σε δεύτερες σκέψεις, τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο εσωτερικό του ναού. Αυτός ο φόβος λοιπόν υπήρχε από το πιλότο και έλεγε ότι φοβάμαι μη με λιντσάρουν αν πάω εκεί, διότι ψιθυρίζεται ότι εγώ την έχω σκοτώσει. Αυτά τα έλεγε στον αδερφό του. Ναι, ναι, τα έλεγε στους ανθρώπους που μιλούσε τις 37 αυτές οι μέρες μετά την κηδεία και πριν το μνημόσυνο. Είχε ομολογήσει μέρες πριν, κάπου αυτό που είχε κάνει πριν το ομολογήσει στην αστυνομία? Δεν νομίζω. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Και στο μνημόσυνο το θέμα ήταν ότι δεν μπορούσε να πάρει και ασπίδα το παιδί. Όπως πήρε στην κηδεία. Που πήγε καθ' όλη τη διάρκεια με το μωράκι στην αγκαλιά. Τρεις ώρες. Πάντως αυτό δεν τον εμπόδισε να πάρει αγκαλιά την μητέρα, να τη συμπαρασταθεί και να δούμε αυτές τις εικόνες που νομίζω μας θύμωσαν όλους. Όσο για αυτό που είπατε για τις φυλακές του Κορυδαλλού, να σας πω ότι εκεί θα μείνει μέχρι να γίνει, να βγει η πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου. Γιατί οι φυλακές Κορυδαλλού είναι κατάστημα προφυλακίσεων ουσιαστικά. Αμέσως μετά θα μεταχθεί σε μια άλλη φυλακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου.